Μανώλη. Κουράστηκες. Ίσως το γλέντι. Πολύ δυνατό. Ήταν το γλέντι πολύ δυνατό. Κουράστηκα. Λοιπόν, κοντά μας... Κοντά μας έχουμε... Κοντά μας έχουμε τον Μανώλη τον Κλάδο, ένα βετεράνο λιράρι, χρόνια στα κριτικά μαγαζιά της Αθήνας. Μανώλη, θα ήθελα να μου πεις τα πρώτα σου βήματα στη λίρα, πώς ξεκίνησες. Κοίταξε να ζεις, πήρε ο αδερφός μου μια λίρα, εκόψαμε ξύλα και τα πουλήσαμε και πήραμε μια λίρα. Αυτός που πήρε τα ξύλα δεν είχε λεφτά να μας δώσει. Και έτσι και μια λίρα. Επειδή ο αδερφός με έκανε δουλειές, ήταν πιο μεγάλος, την πήρα εγώ και έβαλα λιβάνια, έβαλα αντί για ρετσίνα και ένα σπάγκο και έδεσα τις χορδές και τις τρίχες του τοξαμί, ήταν η σχήμα. Και γρήγορα γυρνάσα και έπαιζα, δεν είχα τρακουρτίζω. Έπαιζα στην ψηλή και όταν έβαλα τα χέρια μου στην άλλη χορδή, τη ρύθμιζα να δω πού ταιριάζει. Και σιγά σιγά έβαλα. Θα ήθελα να μου πεις τα γλέντια, πώς ήταν εσύ σαν μικρός... Τα γλέντια γίνονται σοντάρες και χορέγανε ανθρώπους και βρήκαν στο νουντά και σούτωνε. Και δεν χορέγανε γλάκιστα όπως εδώ που γλακούν λέει και τις κυγηγάει στο... χορέγανε οι μυλοποταμίτες στερτά, σταθερά και δηλαδή ήταν στετός ο χορός, σε αργό ρυθμό αλλά λεβέντικος. Και για να παίξει ο άλλος κάνει άλμα ή τσαλίβι, έπρεπε να το ο γυράζει όταν βάζει τη γέρα. Μα τώρα δεν μπορεί να κάνει αυτό το θεατρικό. Έπρεπε να το σηκώσει τη γέρα ψηλά, παίξει την πίδη σου, έκανε. Ήθελα να μου πεις το πρώτο σου γλέντι. Το πρώτο γλέντι θυμούμαι ήταν Κυριακή μεσημέρι και πήρε ο Σιγανογιάννης του κοπελιού του, του πήρε κρέα να πάει στο Φαράτς και εμείς έφυγαμε και πήγαμε στην ομάδα. Και βαστούσαμε το κρέας όλο το απόγευμα στη τζάντα και το πήγαμε στις 2 η ώρα τη νύχτα στο Φαράτσο, στο σπίτι του. Και ακούσαν οι γραίες φαρατσάνε τα γεροπαντουρίδια και ξυπνούσαν. Μα ήταν πριν, ποιος ήθελε τέτοια ώρα. Και επειδή πήγαμε στο Μανώλη του Σιγανού το σπίτι, λέει, α, ο γιος του ρεθάθνε από την Αθήνα και ήρθαν οι χωριά για το κάνουν παρέτσι. Ξανήγανε μέσα οι γραίες που προβέρανε και θεωρούσαν τα κοπέλια. Αυτή με κοπέλια έτσι, ήταν μεγάλη. Λοιπόν, και τελευταίο, πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, θα ήθελα να μου πεις κάτι που να σου έχει μείνει από τα παιδικά σου χρόνια, έτσι, στο χωριό, κάποια ανάμνηση. Σε ήλτα πάνω. Παιδικές αναμνήσεις του χωριού. Α, πήγα μια φορά στην ομάδα, σε μια παρέα, πήγαν παρέα και ξυπνά ο άνθρωπος και ανάπτυξε τη λάμπα και φέρνει να μας κεράσει, αλλά είχαμε για ένα που ήθελα καλιά αστεία σαν τις μεγάλες. Και με το που μας κερνά, πιάνει και πετά τα στιβάλια του νοικοκύρια από κάτω στις κήπους. Και πάει κι αυτός, δεν είπε τίποτα, και πάει κι αυτός και παίρνει τα στιβάλια τα γιαγύρι και του πετά και το κάρτο, την κάνει φασάρια. Και μας βγάλει όλους όξο και λέει, πιλιότσο, δεν το έκανα για σένα, συγγνώμη. Και το βγάλει όλο το κάρτο. Λοιπόν, αυτά από το Μπλιμάκι το Μανούσο και από την εκπομπή Κριτικές Ιστορίες. Να είστε καλά και θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή με τον επόμενο καλεσμένο, ο οποίος θα είναι έκπληξη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εσύ, όποιος μία από την παρέα, θα το πει στο σπίτι μου και δεν έχει όψη την παρέα. Κοντά μας στην παρέα έχουμε τον Κυριάκο τον Παπαδημητράκη. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας κύριε, γεια σας. Λοιπόν, Κυριάκο, θα ήθελα να μου πεις το πρώτο σου ερέθισμα με τη λίρα. Που πήγαινα στο νησί και άγουρα λίρα. Και μετά αγόρασα εγώ μια λίρα στα 25 μου. Ωραία. Για πες μου από παλιούς που έχεις ακούσει, πώς ήταν τα γλέντια έτσι, στοιχείο, πανηγύρια και τέτοια. Οι ανθρώποι ήταν φτωχοί, καλοί, καλοσυνάτοι και μερακλείδες. Και γλεντοκοπούσαν όποτε βρίσκανε ευκαιρία. Όποτε βρίσκανε καλή παρέα και με λίγα πράγματα γλεντοκοπούσαν. Για πες μας τώρα, από ποιο μέρος της Χίου είσαι. Από το θολό ποτάμι
της Ιού είναι ο πατέρας μας και η μάνα μου είναι από τις Ινούσες. Μπράβο. Λοιπόν, αυτά από τους δύο καλεσμένους. Στην επόμενη εκπομπή... Από τις Ινούσες γνώριζα. Θα τα πούμε, θα έχουμε καλεσμένο τον Νικηφορά και τον Ηλία. Καραβάς. Ο πατέρας ήταν Καραβάς. Καραβάς. Πώς. Καραβάς. Τον Μικρό. Ο παπάς λέγεται Καραβάς εμάς. Καραβάς. Κάτσε να δω το άλλο το μικρόφωνο. Ο γιος του τώρα πρέπει να είναι 70 χρονών μιλάω.